Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Ο Σπύρος πείθει τον Νικήτα να συνεργαστούν στο σχέδιο του για την καταστροφή του ομίλου. Ο Ορέστης, νευριασμένος με τη μητέρα του, πηγαίνει στο σπίτι και μαζεύει όλα της τα πράγματα για να τα χαρίσει στο ίδρυμα, όταν η Λουίζα τον προλαβαίνει και τον σταματά μετά από έναν έντονο καυγά. Ο Μιχάλης και η Έλενα προσπαθούν να πείσουν τη Μαρία να κρύψουν τον φόνο από την αστυνομία. Όταν εκείνη ακούει στις ειδήσεις ότι βρέθηκε το πτώμα του Νόντα, πανικοβάλλεται και κάνει τα πάντα για να μην κατηγορηθεί το παιδί της. Η Έλενα δεν αντέχει τις τύψεις για τη δολοφονία του Νόντα αλλά και που έμπλεξε τον Μιχάλη και την οικογένειά του σε αυτήν την υπόθεση και αποφασίζει να το σκάσει. Ο Μιχάλης προσπαθεί να την στηρίξει και να την βοηθήσει. Ο Αχιλλέας μαθαίνει και αυτός την αλήθεια, μόνη του παρηγοριά είναι η Χριστίνα. Τα σχέδια του Σπύρου προχωράνε κατ' αυχή, με μόνη εξαίρεση τον Αντώνη που ανακαλύπτει την παράνομη χαρτοπεκτική λέσχη. Η Λουίζα συνεχίζει την έρευνά της και συνεχώς ανακαλύπτει νέα ένοχα μυστικά των γονιών της. Η ζήλια του Χρήστου για την Κέλλη θα του βγάλει έναν πιο επιθετικό εαυτό. Η Κορίνα θα βρει για άλλη μια φορά τον Άλκη στον δρόμο της. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.